μαζί θα μοιραστούμε ένα κοινό όραμα και θα θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Πλήθος κόσμου χειροκρότησε χθες το βράδυ στον Άγιο Νικόλαο τον μέχρι σήμερα αντιδήμαρχο Χάρη Αλεξάκη, ο οποίος με το συνδυασμό στην πράξη κατέρχεται στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ως επικεφαλής, ζητώντας την ψήφο των δημοτών. Ξεκινήσαμε σήμερα την προσπάθεια για διεκδίκηση του Δήμου Αγίου Νικολάου με το νέο δημοτικό συνδυασμό στην πράξη. Μια προσπάθεια βελτίωσης, μια προσπάθεια αλλαγής σελίδας στο Δήμο Αγίου Νικολάου, προσπαθώντας να βελτιώσουμε ό,τι μπορεί να βελτιωθεί, να κρατήσουμε τα καλά και να βάλουμε και τη δική μας πινελιά. Όπως ο ίδιος ανέφερε, η εμπειρία του μέχρι σήμερα στην αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως η αγάπη για τον τόπο του και το όραμα για τη νέα εποχή, είναι αυτά που τον κινητοποίησαν στην πορεία προς τις κάλπες. Ενώ για την πορεία αυτή την χαρακτήρισε ταξίδι με πρώτο σταθμό τις κάλπες και αμέσως μετά τη φιλοδοξία για το τιμόνι της διαχείρισης ενός Δήμου με προοπτικές, όπως τόνισε. Μια προσπάθεια για το καλό του Δήμου Αγίου Νικολάου, με μόνο γνώμονα τον αγάπη για τον τόπο. Το όραμά μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, αξιοποιώντας τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης και σημαντικό της αειφορίας που μπορεί να προσφέρει ο τόπος μας. Στη διάρκεια της παρουσίασης του συνδυασμού του για τον Χάρη Αλεξάκη και την προσφορά του, μίλησε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, αλλά και αυτοδιοικητικοί, μεταξύ των οποίων ο νυν δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, που μίλησε με θέρμη για τη συνεργασία με τον Χάρη Αλεξάκη, την αποτελεσματικότητά του, τη διάθεση συνεργασίας, αποκαλώντας τον πολιτικό του παιδί, συμπληρώνοντας ότι ήρθε η ώρα της επόμενης γενιάς. Ίσως πολλοί απόψε να περιμένουν από μένα κουβέντες για δαχτυλίδια. Ο Χάρης ξέρει πολύ καλά ότι εγώ δεν πήρα από κανένα δαχτυλίδι για να το μεταφέρω σε κάποιον άλλον. Βέβαια, πολύ πρόσφατα, όπως ξέρετε, σε μια συνέντευξή μου είπα ότι είναι ώρα της επόμενης γενιάς. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή την ημέρα που εγώ, απόμαχη πλέον, θα μπορώ όμως να βοηθώ ανθρώπους αξιόλογους όπως ο Χάρης. Είμαι δημότης του Αγίου Νικολάου, είμαι μητέρα, είμαι γυναίκα, είμαι καλλιτέχνης. Ονειρεύομαι τη ζωή μου εδώ, ονειρεύομαι τη ζωή του παιδιού μου, ονειρεύομαι την εργασία μου εδώ και ονειρεύομαι ότι σε αυτό το μέρος ο άνθρωπος που θα είναι μπροστά από όλους μας θα έχει αποτελεσματικότητα και ηθική.